Θα σας ευχαριστώ Ελισπέρα. πάρα πολύ για την δυνατότητα να... να είστε εδώ, έτσι στην αρχή αυτής της αυτοδιοικητικής περίοδου και με σας πλέον στο τιμόνι μιας από τις πιο νευραλγικές υπηρεσίε, υπηρεσίες, δημοτικές επιχειρήσεις, όπως είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Ιωαννίνων. Πρόεδρος ε, και πάλι... Α, μόνο από αυτή τη φορά, όχι πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, πρόεδρο Δημοτική Επιχείρηση Ιδρύση Αποχέτευση. Σε θέση εχμής. Με την έννοια όλε οι θέσει είναι θέσει ευθύνη. Ηλεκτρική καρέκλα θα πω Κάποιες εγώ, κύριε Παπαδιώτη. Ναι, ναι. <laughs> πάντως Πάντω να σα ευχαριστήσω. Είναι και δική μου χαρά και τιμή και να μιλώ μαζί σα και που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνώ με του πολίτε για να του κάνω κοινωνού των θεμάτων που τρέχουν στην πόλη μα. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ενημερωμένοι οι πολίτε για τι εξελίξει που έρχονται και θα είναι πολλέ και μεγάλε. Με την ανάλυση των καθηκόντων σας λοιπόν μπήκατε στα βαθιά με την έννοια ότι σίγουρα τα ζητήματα και τα προβλήματα στον τομέα της ίδρυψης και της αποχέτευσης είναι διαχρονικά, αναζητούν τις λύσεις τους. Θα το δούμε και στην πορεία της συζήτησης. Έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε υλοποίηση μία σειρά από έργα και εσείς ως πρόεδρος και ως Δημοτική Αρχή θα, θα, θα βάλετε το στίγμα σας αυτή την uh, πενταετή θητεία που ξεκινά. Ωστόσο, μπήκατε στα βαθιά με την έννοια ότι κληθήκατε όλες οι νέες διοικήσεις των ΔΕΙΑ της χώρας να δείτε τι θα κάνετε με αυτό που σχεδίαζε η κυβέρνηση. Ακριβώς. Το οποίο το έφερε στα τέλη της προηγούμενης uh, χρονιάς ως πρόταση uh, νόμου, αλλά εσείς αναλάβατε uh, έτσι, και ως uh, Ένωση ΔΕΙΑ της uh, χώρας, αλλά και η Κεντρική Ένωση πήρατε την πρωτοβουλία να καταθέσετε προτάσει. Για να μην πάμε σε αυτό που είπατε, αντί να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα, να τα απορυθμίσουμε ουσιαστικά. Λοιπόν, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ζήτημα επενδυτικού προγράμματο εξυγχρονισμού τη ΔΕΙΑΙ, uh, τη Δημοτική Επιχείρηση Ήδρυφη Αποχέτευση. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πόροι, ευρωπαϊκοί πόροι, και εθνική πόρη για να ανοίξει ένα πλαίσιο έργων μεγάλων υποδομών που θα τα έχουμε, που θα τα χαίρονται οι πολίτες για τα επόμενα χρόνια. Σε ένα τομέα που αφορά άμεσα το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών, όπως είναι η διαχείριση των, των λοιμάτων. Λιμάτων. Ε, γλώσσα λανθάνωσα, γιατί έρχεται και η διαχείριση των λοιμάτων σε λίγο. Προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα θέμα τα τελευταία χρόνια έχουν επενδυθεί πράγματι σημαντικοί πόροι στον τομέα τη αποχέτευση. Υπάρχει μια υστέρηση σε πόρου στον τομέα τη ίδρυυση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δώσουμε βάρο στο επόμενο διάστημα. Γιατί τα δίκτυα είναι απαρχιωμένα, όχι μόνο τα δίκτυα στην ευρύτερη περιοχή, στα χωριά του Δήμου, αλλά και μέσα στην πόλη, που επιγόντω χρειάζονται εξεχρονισμό για να μειωθούν οι βλάβε, να μειωθούν οι απώλειε, να μειωθεί η ταλαιπωρία του πολίτη, η οποία σε συνδυασμό με το μεγάλο έλλειμμα προσωπικού στην επιχείρηση, πράγματι δημιουργεί σε δύσκολε καταστάσει για του πολίτε που βιώνουν εμπειρίε αρνητικέ με το κόψιμο του νερού ή τι βλάβε που παρατηρούνται στου αγωγού. Άρα λοιπόν στο επόμενο διάστημα προγραμματίζομαι σε σχέση πάντα με τα κονδύλια που θα κατευθυνθούν σε αυτό το τομέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κατά ψέματα είναι τεράστιε επενδύσει μεγάλου κόστου και αν δεν υπάρξει η ευρωπαϊκή συνεισφορά, δεν είναι εύκολο να τα αντιμετωπίσουν οι πολίτε και οι Δήμοι με ίδια έσοδα. Εδώ λοιπόν είναι ο μεγάλο στόχο και η πρόκληση για το μέλλον. Όμω παρόλα αυτά, σήμερα πάλι υπέγραψα μια σύμβαση, χθε μάλλον υπέγραψα μια σύμβαση, που αφορά εξυγχρονισμό ψηφιακών συστημάτων ε, καταμετρήσεων στο Δήμο. Δηλαδή, πρώτη προτεραιότητα για μένα θα ήταν η αντικατάσταση των δικτύων και μετά η ψηφ, ο ψηφιακός, ψηφιοποίηση, μετασχηματισμός. Όμως, είναι καλό να υπάρχει και ο ξυγχρονισμός. Είναι 11.900 ψηφιακά ρολόγια που θα αρχίσουν να τοποθετούνται στο κεντρικό ιστό της πόλης, με πολλαπλά ωφέλη για τους πολίτες, γιατί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν άμεσα την κατανάλωσή τους, κυρίω να βλέπουν τις βλάβες που έχουμε εμπειρίες αρνητικές, αφανείς βλάβες που οδηγούν σε τεράστιους λογαριασμού λογοριασμούς με αποτέλεσμα να δημιουργούνται, να δημιουργούνται και προσφυγές και πίεση και άγχος στους πολίτες. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν μια σειρά από ωφέλη στο πρώτο έργο που υπογράφτηκε, στην πρώτη σύμβαση που υπογράφτηκε χθε. Σε συνδυασμό με την υποχρέωση που έχουμε να ακολουθήσουμε τις κατευθύνσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Αποβλήτων Υδάτων, που θα πρέπει να καταθέσουμε όλοι σχέδιο τιμολόγησης με ενίως κανόνες σε όλη τη χώρα. Άρα μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μας δοθεί σύντομα η δυνατότητα να επέμβουμε και στην τιμολόγηση του νερού και να την εξορθολογήσουμε. Πάντα με ευχή να μην υπάρξουν επιβαρύνσεις στον πολίτη. Δεν μπορώ να δεσμευτώ απόλυτα σε αυτό το θέμα, αλλά η κατεύθυνσή μας θα είναι να μειώσουμε το κόστος νερού για τους γιανιώτες. Είναι ένας στόχος, θα το δούμε στους επόμενους μήνες πόσο θα το καταφέρουμε. Πάντω υπάρχουν οι προποθέσει, γιατί, μάλλον τα οικονομικά τη επιχείρηση είναι σε καλή κατάσταση. Ενδεχομένω, να μα δοθεί η δυνατότητα να εξορθολογήσουμε και το κόστος. Μία δύ δύσκολη εξίσωση, κύριε Παπαδιώτη, όπω αποδείχθηκε. Έτσι, γιατί και η προηγούμενη διοίκηση υπό τον κύριο Μπαρτζόκα το είχε θέσει ω στόχο, τελικά δεν κατάφερε μέσα σε μία τετραετία αυτό να γίνει πράξη. Ε. Και από τη στιγμή που υποχρεούστε μέσω τη ρυθμιστική αρχή ενέργεια να προχωρήσετε σε αυτή τη διαδικασία, φαίνεται ότι τώρα μάλλον είναι μονόδρομο το να λυθεί αυτό Εντάξει. το ζήτημα. Κοιτάξτε. Το να επέμβει σε κάποια θέματα ευαίσθητα χρειάζεται καταρχά πολιτική ομοψυχία. Είναι φανερό ότι σε αυτό το θέμα η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν είχε πολιτική ομοψυχία. Δεν είχε ενιαία αντίληψη για τη διαχείριση ενό τόσο κρίσιμου πολιτικού ζητήματος. Γι' αυτό λοιπόν η μελέτη που εκπονήθηκε έμεινε στι καλένδες. Δεν τόλμησαν καν να τη φέρουν για συζήτηση ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε προφανώ στο Διοικητικό Συμβούλιο τη ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν συζητήθηκε. Μάλλον δεν συζητήθηκε ούτε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Mm. Γιατί γιατί δεν είχε την πολιτική οριμότητα και ομοψυχία να υιοθετήσουν τα όποια μέτρα. Άρα λοιπόν, μια ακόμη φορά η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν τόλμησε να αγγίξει ένα θέμα ευαίσθητο και κρίσιμο. Τώρα, πέρα από την υποχρέωση που έχουμε σε σχέση με τη καινούρια νομοθεσία του κράτους, να καταθέσουμε σχέδια, διαχειριστικά σχέδια στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σχέδιο Τιμολογιακή πολιτική και σχέδιο διαχείριση του ενεργειακού αποτυπώματο. Αυτά θα γίνουν μέσα στο 2024. Πέρα από την τυπική υποχρέωση, είναι και μια ουσιαστική ανάγκη να δούμε το θέμα για το πώ θα βελτιώσουμε τι υπηρεσίε προ του πολίτε και θα εξορθολογήσουμε το κόστο. Πίστευα ότι έχουμε ε, από τα ακριβότερα νερά στη χώρα. Δεν το έχουν είναι, είναι, Το πίστευα, αλλά δεν είμαι σίγουρος απόλυτα, γιατί έχω δει και άλλες ΔΕΑ να έχουν ακριβότερο νερό και φυσικά άλλες να έχουν σαφώς μικρότερο. Εδώ θα ήθελα λίγο να διευκρινίσω για ποιο λόγο κάποιες ΔΕΑ έχουν μεγαλύτερο κόστος, μεγαλύτερη ε, τιμή στο νερό και κάποιες άλλες μικρότερη. Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα ότι τα έργα υποδομής από το 1980 μέχρι το 2000 περίπου, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα είχαν ίδια συμμετοχή. Από το 2000 και μετά, η συμμετοχή των ευρωπαϊκών πόρων ήταν στο 100%. Οι δήμοι λοιπόν που κλήθηκαν πριν το 2000 περίπου, τα, δεν θυμάμαι ημερομηνίε ακριβώς, να κάνουν τα έργα μεγάλου προϋπολογισμού, όπως είναι τα έργα αποχέτευσης και έργα ίδρυυσης, Αναγκάστηκαν να πάρουν μεγάλα δάνεια για να καλύψουν την ίδια συμμετοχή. Σήμερα αυτά τα δάνεια αποπληρώνονται. Είναι λοιπόν για αυτέ τι ΔΕΑ που είχαν δάνεια μια θηλιά στο λαιμό του και αναγκάζονται πλέον προκειμένου να ανταποκριθούν στι απαιτήσει των δανείων να έχουν αυξημένη ε, τιμή νερού. Κάποιε άλλε ΔΕΑ είχαν 100% χρηματοδότηση στα έργα υποδομή, άρα λοιπόν δεν έχουν χρεολύσια. Φυσικά, σε όλους ισχύει τα τελευταία χρόνια, και στον απλό πολίτη, στις απλές, ε, στα σπίτια, αλλά και στις επιχειρήσεις, μια μεγάλη αύξηση του κόστους από την ανεξέλεγκτη, θα έλεγα, αύξηση της ενέργειας. Αυτό, λοιπόν, επίσης είναι ένα θέμα και θέλω λίγο να το πω εδώ για να το καταλάβουν και οι πολίτες, ότι, δυστυχώ, ποτέ δεν έγινε δεκτό το αίτημα της ΔΕΙΑΙ να τιμολογείται από τους παρόχους της ΔΕΗ ως βιομηχανία. Ως βιομηχανία. βιομηχανία. Τιμολογείται με, ως, το, με ως το οικιακό ετιμ... τιμολόγιο, Τημολόγιο. καταλαβαίνετε. Αυτό είναι μια αντίφαση. Υπήρχε και τώρα αίτημα και υπάρχει προς την κυβέρνηση ότι αυτό είναι άδικο. Οδηγεί σε ασφυξία, σε οικονομική ασφυξία αυτές τις επιχειρήσεις και θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε ειδικό τιμολόγιο βιομηχανικού τύπου έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Γι' αυτό, εξάλλου. Οι περισσότερες ΔΕΗ ή οι περισσότεροι σύνδεσμοι ίδρυυση είναι υπερχρεωμένοι στη ΔΕΗ. Με αποτέλεσμα σήμερα να μην μπορούν να λειτουργήσουν να μην μπορούν να, να, μην μπορούν να έχουν προπολογισμό. Η αλλαγή τη τιμολόγηση και, και έργα ενεργειακή αναβάθμιση, κύριε Παπαδιώτη, που επίση φαντάζομαι είναι, είναι σα... ένα στοίχημα που θα μπορούσε ε, να μειώσει το κόστο, έτσι. Το ζήτημα τη ενεργειακή αναβάθμιση που είναι επίκαιρο πλέον στην κατεύθυνση τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματο όλο τον πλανήτη, θα, είναι, θα έχουν πολλαπλή ωφέλεια για την περιοχή. Γιατί μέσα από την ενεργειακή αναβάθμιση αντλειοστασίων, α, γενικότερα εξοπλισμού, θα έχουμε και τη δυνατότητα να εξυγχρονίσουμε και τα δίκτυα, να εξυγχρονίσουμε και τους μηχανισμούς ελέγχου και αν θέλετε να έχουμε και εναλλακτικά δίκτυα, αναλλακτικέ εφεδρικές α, πηγές, έτσι ώστε σε περίπτωση που έχουμε μία διακοπή, να έχουμε εναλλακτική λύση για να μην υπάρχει αυτό που λέμε διακοπή πολίωρη σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, τουριστικό κέντρο όπως είναι τα Γιάννενα και η ευρύτερη περιοχή που εξυπηρετεί πάνω από 150 με 200.000 κόσμο καθημερινά. Άρα λοιπόν είναι μια χρυσή ευκαιρία α, μέσα από τους πόρους που θα κατευθυνθούν το επόμενο διάστημα για τη διαχείριση των υδάτων να έχουμε και λύσει εξυγχρονισμού και εξορθολογισμού των τιμών και στη ΔΕΙΑ. Είναι το ένα κομμάτι. Mm -hmm. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, το επίκαιρο, όπω είπατε, που έσκασε ενεθρία. Βέβαια, μα προετοίμασε η κυβέρνηση τον Μάιο του 2023, όταν επίση ενεθρία τροποποίησε τη ρυθμιστική αρχή ενέργεια και την έκανε, έβαλε μέσα σε αυτή και τα απόβλητα και τα ύδατα. Άρα λοιπόν πλέον έχουμε στη χώρα μας μια ρυθμιστική αρχή ενέργειας, αποβλήτων και υδάτων. Τι θα κάνει αυτή η ρυθμιστική αρχή? Συνήθως η ρυθμιστική αρχή ρυθμίζει τους κανόνες ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κάποιους τομείς με ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον. Ποιον καλείται να ανταγωνιστεί η ιδέα οι δημοτικέ επιχειρήσει ίδρυματο είναι. Μονοπόλια, όπως το νέα, όμως, κατά κάποιο τρόπο, κύριε Παπαδήλο. είναι κρατικέ. Οι επιχειρήσει ίδρυυση Θεσσαλονίκη και Αττική είναι επίση κρατικέ. Άρα λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει η έννοια του ανταγωνισμού για να είναι απαραίτητη μία ρυθμιστική αρχή ενέργεια. Ο Πρωθυπουργό δεσμεύτηκε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Γιατί το νερό είναι συνταγ... η πολυτιμότητά του και η κοινωνική του αξία είναι κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα. Και η διαχείριση επίση από το δημόσιο. Προσωπικά είμαι λίγο επιφυλακτικό σε αυτή τη δήλωση, γιατί είδαμε και άλλα πράγματα συνταγματικά κατοχυρωμένα, όπω είναι η παιδεία, που δεν σταμάτησε την πολιτική τη κυβέρνηση να πάμε σε κάποιου άλλου φορεί παροχή τερτοβάθμινη εκπαίδευση, όπω είναι τα μη Έτσι. κρατικά πανεπιστήμια. Και εκεί, κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα ήταν, παρόλα αυτά, ψηφίστηκε ο νόμο και θα γίνει πράξη σε λίγο για τα ιδιωτικά εντό εισαγωγικών πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν και εδώ πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Κρατάτε μικρό καλάθι, λοιπόν. Πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, <χει> γιατί δεν ξέρουμε τι πραγματικέ πολιτικέ <χει> προθέσει. Υπόθηκε λοιπόν πάλι χωρίς κανένα διάλογο το Δεκέμβρη μήνα το Υπουργικό Συμβούλιο ότι προωθείται μεταρρύθμιση του φορεί διαχείριση υδάτων σε μια κατεύθυνση να δημιουργηθούν 10 έω 15 σχήματα 10 μεγάλε επιχειρήσει εύρωστε για να διαχειριστούν αυτό το αγαθό. Βέβαια, οι επιχειρήσει αυτέ δεσμεύτηκε η κυβέρνηση ότι θα έχουν την πλειοψηφία οι Δήμοι στη διοίκησή του. Πλην όμω έβαλε μέσα και του εκπροσώπους τη κυβέρνηση και εκπροσώπους κάποιων επιστημονικών φορέων και κυρίω τον διαχειριστή, τον manager αυτού του συστήματο για να δουλέψει τι μεγάλε αυτέ επιχειρήσει. Αυτό ήταν το περίγραμμα αυτών που ανακοίνωσε τον Δεκέμβρη του 2023 η κυβέρνηση. <Συγχ> Προφανώ η αυτοδιοίκηση αντέδρασε. Αντέδρασε άμεσα γιατί δεν είχε καμία ενημέρωση, δεν είχε κανένα σχέδιο νόμου παρά μόνο αυτή τη διατύπωση και πλέον προσπάθησαν να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις που έρχονται, που ναι μεν στα λόγια είπαμε είναι μεταρρύθμιση και λέγεται μεταρρύθμιση, που ενδεχομένως και με βεβαιότητα σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη να γίνει, για να αντιμετωπίσει το ζήτημα να μην εξελιχθούν σε απορρίθμιση. Γιατί όταν ένα πράγμα σοβαρό, μια σοβαρή μεταρρύθμιση γίνεται χωρίς διάλογο, και μονομερός μια κυβέρνηση παίρνει τις αποφάσεις της, θα... το μέλλον δεν προϊονίζεται λαμπρό. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, υπήρξε προετοιμασία σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο ήταν, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων, να σχεδι... αφού η κυβέρνηση δεν κατέθεσε σχέδιο νόμου, να διαμορφώσουμε εμείς ένα σχέδιο νόμου, μαζί με την ιατειολογική του έκθεση, έτσι ώστε η κυβέρνηση να τοποθετεί να τοποθετηθεί πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα που εμεί λέμε, και το δεύτερο, να δημιουργήσουμε κανόνε ενιαία στάση τη αυτοδιοίκηση απέναντι στι εξελίξει που έρχονται. Στα πλαίσια λοιπόν αυτή τη διαμόρφωση τη ενιαία πολιτική στάση ήταν και η συνάντηση που είχαμε στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα, όπου έγινε μια γόνιμη συζήτηση σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, πολύ σοβαρή σε πολύ υψηλό επίπεδο, με πολύ σοβαρά επιχειρήματα για τις εξελίξεις που έρχονται. Και παράλληλα χθε, ολοκλήρωσε η Επιστημονική Επιτροπή στην οποία ανατέθηκε το έργο της διαμόρφωσης σχέδιων νόμου και την πρόταση, ανακοινώθηκε στην Κεντρική Ένωση, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και σήμερα δημοσιοποιήθηκε και ταυτόχρονα στάλθηκε στην κυβέρνηση για να μελετηθεί και να δούμε ποια είναι η εξέλιξη. Τι προτείνουμε. Πάρα πολύ απλά. Ό,τι κάνει όλο ο σύγχρονο κόσμο. Η μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη. Υπάρχουν προβλήματα που επιζητούν λύση. Αλλά γι' αυτά χρειάζεται μια μεταβατική περίοδο. Εμεί την προσδιορίσαμε στα τρία χρόνια πιλωτική εφαρμογή των όποιων νέων ρυθμίσεων και κυρίω η διαχείριση Αυτού του ευαίσθητου, πολύτιμου φυσικού αγαθού που λέγεται νερό, να γίνεται σοβαρά σε τρία επίπεδα. Στο εθνικό επίπεδο, στο περιφερειακό επίπεδο και στο δημοτικό επίπεδο. Για να μην διαταραχθούν οι σημερινέ συνθήκε, το τεράστιο πρόγραμμα έργων που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή σε όλου του Δήμου του Χώρα, τόσο οι 125 δημοτικέ επιχειρήσει ίδρυυση αποχέτευση όσο και οι 147 διευθύνσει υδάτων που υπάρχουν στους Δήμους που δεν έχουν συγκροτήσει οι ΔΕΙΑΗ, για να μπορέσουν λοιπόν να ανταποκρίνονται στο καθήκον τους, θα πρέπει να παραμείνουν ως δομή και σε εθελοντική βάση μόνο να γίνονται ενώσεις. Και βέβαια, για να αντιμετωπίσουμε και την ανάγκη οικονομίας κλίμακας, θα πρέπει να δημιουργηθούν διαδημοτικέ συνεργασίε. Δηλαδή, σε επίπεδο ακόμη και υπήρου και ακόμη mm. και περιφέρειε, μπορούν να δημιουργηθούν ενιαίε τεχνικέ υπηρεσίε για την υποστήριξη κυρίω των μικρών δήμων, δήμων. Mm. κυρίω mm. των δήμων που δεν έχουν υπηρεσίε, για να μπορέσουν να εκπονήσουν μελέτε, για να μπορέσουν μέντε, να ενταχθούν ναι, σε προγράμματα, για να, να εξοικονομηθούν πόροι με τι οικονομίε Κλίμακος, για να έχουμε προσωπικό άμεση επέμβαση Τεχνίτε, υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτεχνίτε για να αντιμετωπίζουν βλάβες σε καθημερινή βάση ή να κάνουν εργασίε συντήρηση των δικτύων και των υποδομών. Άρα λοιπόν, διαδημοτικέ συνεργασίε με κοινέ υπηρεσίε, είτε λογιστήρια, είτε τεχνικέ υπηρεσίε. Και να έχουμε τι δημοτικέ διευθύνσει υδάτων, τι ΔΕΙΑ, μικρέ και μεγάλε, να κάνουν το έργο που σήμερα κάνουν επεκτάσεις, αποκατάσταση βλαβών, συνδέσεις, προγραμματισμός, σχεδιασμός. Είναι κάτι λειτουργικό όπως ακούγεται κύριε Παπατιώτη σε σχέση κα με αυτό που είχε περιγραφεί αν θέλετε με βάση το σκεπτικό της κυβέρνησης που δημιουργούσε ένα ε, πιο υδροκέφαλος αν θέλετε οργανισμούς που αποδεικνύονταν ότι δεν θα μπορέσουν να καταστούν λειτουργικοί κυρίω αν θέλετε Ιδιαίτερα σε περιοχέ όπω είναι η δική μα, όπω είναι η Ήπειρος, με την ιδιαίτερη γεωμορφολογία, με, τις, με τα χωριά τα απομακρυσμένα, που όλοι συζητώσαμε το πώς θα μπορέσουν να λυθούν καθημερινά έχετε, προβλήματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε όλες τις γεωγραφικές γωνίες της χώρας μας. Φανταστείτε τις νησιωτικές περιοχές. Με μία ΔΕΙΑ, με έδρα ενδεχομένως στην Αττική. Φανταστείτε την Ήπειρο. Επίσης, με τόσο δύσβατες περιοχές, απομακρυσμένες, να αντιμετωπίσει ένα υδροκέφαλο σχήμα βλάβες καθημερινότητας. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Και χωρίς να αντιμετωπίζετε, προσέξτε, το τυράκι της κυβέρνηση σε αυτή την πρόταση μεταρρύθμιση είναι 350 περίπου εκατομμύρια. Mm -hmm. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση? Εγώ θα σας σε χρεώσω. Ε, προσέξτε, δεν το λέει ούτε έτσι. Ε, Ενίδη δανείο όμω. Ακριβώ. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση, Λέει εσεί κύριοι, χρωστάτε 700 περίπου εκατομμύρια. Και ταυτόχρονα έχετε να εισπράξετε, έχετε ανίσπρακτε οφειλέ, άρα περίπου 700 εκατομμύρια. Σήμερα τρέχουν υποχρεώσει απέναντι σε παρόχου ενέργεια. Τη τάξη των 250 εκατομμυρίων ευρώ. Εγώ σα έχω έτοιμα τα 250 εκατομμύρια, αυτή τη στιγμή, στον το, προπολογισμό του κράτου, για να τα δώσω στα νέα σχήματα για να ξεκινήσουν με μηδενικά χρέη. Δεν ακούγεται ωραίο. Ακούγεται ωραίο. Προσέξτε όμως, αυτό είναι δάνειο. Τη στιγμή που το ίδιο το κράτο. Δημιούργησε. Πέρα από το ότι δημιούργησε κάλυψε στι μεγάλε χρηματιστηριακέ εταιρείε, κρατικέ μεν, αλλά είναι εταιρείε του χρηματιστηρίου, όπω είναι η ΑΘ, η ΕΙΑΘ, η Επιχείρηση της Θεσσαλονίκη και η ΕΙΔΑΠ, Επιχείρηση της Αττική, του κάλυψε το υπερβάλλον ενεργειακό κόστο με επιχορήγηση. Λοιπόν, γι' αυτό δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώ είναι δυνατόν επιχειρήσει ύδατο. Κρατικές, να επιδοτούνται για να καλύψουν το ενεργειακό κόστος και η ΔΕΙΑ και η Δήμη, που είναι επίσης δημόσιος φορέας, να λένε θα σας δώσω δάνειο. Αυτό θα το σκεφτούμε, να δούμε. Ευπρόσδεκτη οποιασδήποτε κίνηση να λυθούν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχουν η ΔΕΙΑ και η Δήμη, δεν τα δημιουργήσαν οι Δήμοι. Γιατί για το ζήτημα της εισπραξιμότητας, δεν είμαστε πέρα από την συσπαρξιμότητα του κράτους, παρότι εμείς απαιτούμε κάποια πράγματα να μεταφερθούν στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το κράτος δεν αποδέχεται ακόμη αυτή τη λογική, ότι από τη στιγμή που διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα, από τη στιγμή που διαχειριζόμαστε δημόσιο αγαθό και θα πρέπει με ένα ορθολογικό κόστος που το κράτος θα ορίζει ποιο θα είναι αυτό, να έχουμε και τη δυνατότητα μέσα από τους μηχανισμούς ίσης του κράτους να λύνουμε τα οικονομικά μας προβλήματα. Άρα λοιπόν υπάρχουν αιτήματα από την αυτοδιοίκηση, υπάρχουν προτάσεις και αυτό θέλω να το σημειώσω. Η μεν κυβέρνηση βγήκε το Δεκέμβρη με μια γενική εξαγγελία ότι θα κάνουμε μια μεταρρύθμιση προς το καλό της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας, χωρίς να έχουμε τίποτα συγκεκριμένο μέχρι σήμερα στα χέρια μας, σε αντιδιαστολή με την αυτοδιοίκηση που κατάφερε μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο να έχει συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με μέση αρχή και τέλο που προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Απομένει το επόμενο διάστημα να δούμε, πώς. να δούμε πώς θα κινηθούν αυτά τα πράγματα. Νομίζω θα είναι πολιτικά, γιατί υπόθηκε στην Κρήτη, και οφείλω να ομολογήσω, ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Ενέργειας ήταν παρόν το εξάωρο περίπου που διήρυχσε αυτή η συζήτηση συνέλευση και συζήτηση. Από την αρχή είπε θέλω να σας ακούσω και μας άκουσε με προσοχή, τοποθετήθηκε γενικά προφανώς, δεν μπορούσε να ανακοινώσει κάτι συγκεκριμένο, δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσουν σοβαρά τις προτάσεις της αυτοδιοίκησης, γιατί οφείλω να ομολογήσω και ένα ακόμα πράγμα. Ενώ ξεκίνησε η κυβέρνηση με τη λογική ότι πάω εν ρηπεί οφθαλμού πριν προλάβουν οι καινούργιες διοικήσεις των Δήμων να αναλάβουν μέσα στο Δεκέμβρη και νομοθετώ μια μεταρρύθμιση, ένα καινούριο καλλικράτη στους Δήμου, στην κατεύθυνση του να κάνω 10 έω 13 ή 15 ΔΕΙΑ, που σημαίνει ότι θα γινόταν σε επί... σχήματα υδροκέφαλα, όπω το ονομάσατε, σε επίπεδο περιφέρεια. Σήμερα βλέπουμε μια μικρή μετατόπιση. Μιλάμε ότι τα σχήματα αυτά θα πρέπει να έχουν γεωγραφικό εύρος σε επίπεδο νόμου. Είναι μια καλή εξέλιξη. Και σε επίπεδο νομού υπάρχουν προβλήματα. Mm -hmm. Δεν είναι όλοι οι νομοί οι ίδιοι. Υπάρχουν νομί με που πρέπει αυτέ οι ιδιαιτερότητε να καταγραφούν, να αποτυπωθούν, έτσι ώστε μετά να πάρουμε τα σωστά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τι καταστάσει. Mm -hmm. Αυτό είναι το πλαίσιο και στα δύο επίπεδα. Αναμέν, αναμένουμε λοιπόν. Αναμένετε, εσεί κυρίω, ε, να δούμε πώ θα εξελιχθεί ε, το όλο ζήτημα. Θέλω, γιατί ο χρόνο δυστυχώ ο τηλεοπτικό βέβαια θα Άρα έχουμε. Καλώ. Σε αυτή την πενταετή θητεία θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε αρκετέ φορέ, κύριε Παπαδιώτη. Σα είπα, είναι χαρά Έτσι. και τιμή μου να είμαι μαζί σα. Κυρίω όμω, χρησιμοποιώντα την εμβέλεια των μέσων ενημέρωση, να ενημερώνουμε τον κόσμο και για τα θετικά και για τα αρνητικά. Υπάρχουν και πολλέ θετικέ εξελίξει σε εξέλιξη. Το επόμενο διάστημα, μέχρι το αρχές καλοκαιριού, ίσως και τέλος άνοιξης, θα έχει τη δυνατότητα ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης να συνδεθεί στο δίκτυο αποχέτευσης με τεράστιο περιβαλλοντικό όφελος για τη λίμνη μας. Καταλαβαίνετε, όλοι οι οικισμοί από την Πεδινή, Μιοχωρόπολο, Κάτω Μάρμαρα, σταυράκι, Ολυμπιάδα, Νέα Ζωή, Όλες αυτές, αυτές οι περιοχές εντάσσονται πλέον στο καινούριο δίκτυο και θα διαχειρίζονται τα λύματα από το καινούριο υπερσύγχρονο βιολογικό, βιολογικό, ο οποίος είναι σε δοκιμαστική λειτουργία και από αρχές καλοκαιριού θα μπει σε πλήρη λειτουργία και καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ένα τεράστιο περιβαλλοντικό όφελος για το στολίδι της πόλης μας που είναι η λίμνη. Ε, ε... Δύο πράγματα Παρακαλώ. θέλω να σας ρωτήσω, όσο πιο γρήγορα να μπορέσετε να μου απαντήσετε. Ε, ανίσπρακτε οφειλέ, ένα πρόβλημα που ταλανίζει τη δημοτική επιχείρηση ίδρυψη και τόσο Σίγουρα τα τελευταία χρόνια υπάρχει και εν γέννη αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν σε αυτή την υποχρέωση. Ωστόσο, είναι ένα ζήτημα οι ανίσπρακτε οφειλέ, το πώ θα τι αντιμετωπίσετε. Κυρίω ε, οι συστηματικοί οφειλέτε και μεγάλοι, μεγάλο οφειλέτε, κύριε Παπαδιώτη. Ένα αυτό. Απαντήστε σε αυτό. Λοιπόν, προσέξτε. Δεν είναι φαινόμενο ούτε της ΔΕΙ, ούτε του Δήμου Ιννητών. Γιατί είδατε, χθε είχαμε δεύτερο. τον προπολογισμό. Τα ανίσπρακτα στο Δήμο Ιννητών ξεπερνούν τα 58 εκατομμύρια ευρώ. Τα ανίσπρακτα στην ΔΕΙ ξεπερνούν τα 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστια νούμερα. Ε, έχετε δίκιο όταν λέτε ότι οι, οι συμπολίτε μας δυσκολεύονται να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις α, τις οικονομικές, κράτους και αυτοδιοίκηση. Το περίεργο ξέρετε ποιο είναι. Ότι αυτή Το είναι. Το περίεργο και... είναι, οι ότι οι πολίτε, οι πιο αδύναμοι πολίτε οικονομικά, είναι οι πιο συνεπείς mm -hmm. στις υποχρεώσεις τους υποχρεώσει του απέναντι στη ΔΕΗ, στο Δήμο και σε άλλου φορεί. Οι συστηματικοί κακοπληρωτέ, και αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, αυτοί που διαμόρφωσαν τα 18,5 εκατομμύρια χρέος στην ΔΕΗ και τα 58 και πλέον εκατομμύρια χρέος στο Δήμο, είναι συστηματικοί κακοπληρωτές. Και αυτοί λειτουργούν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου Σε, σε βάρος των πιο αδύναμων οικονομικά πολιτών, που είναι συνεπέστατοι στις υποχρεώσεις. Εδώ λοιπόν οφείλουμε να λάβουμε μέτρα και ενδεχομένως τα μέτρα να έχουν και ένα αντιλαϊκό χαρακτήρα. Σήμερα επειδή ξεκίνησαν οι υπηρεσίε, έχουν ευθύνη απέναντι στην ίσπραξη των, α, των οφειλών, ξεκίνησαν πρόγραμμα διακοπών. Αμέσω υπήρξαν κοινωνικέ αντιδράσει. Σε ανθρώπου που δεν μπορούν να κατονίσουν, γιατί για ένα ποσό α, μεγάλο, αρκετά μεγάλο, μου κόψατε το νερό. Λέω, και πώ θα λειτουργήσει αυτή η επιχείρηση, πώ θα αποπληρώσουμε τα δάνεια. Πώς θα πληρωθούν οι υπάλληλοι πώς θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή είναι θηλιά στο λαιμό μας. Ο αντίστοιχο σύνδεσμος σύνδερευσης ε, στα Γιάννη, ο Σίδλη, που ιδρεύει κάποιες κοινότητες, αυτή τη στιγμή έχει χρέος 7 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΕΗ. Ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν όλοι οι πολίτες να μείνουν χωρίς νερό. Ξέρετε τι σημαίνει έλλειψη νερού σήμερα στα Γιάννηνα, σε, σε, μία πόλη, σε ένα σπίτι. Εδώ για ώρες κόβεται και κοντά να τρελαθούμε. Άρα λοιπόν, είναι αντικοινωνική η συμπεριφορά αυτών που αμελούν συστηματικά τις υποχρεώσεις τους απέναντι στη ΔΕΑ και φυσικά αξίζουν συγχαρητήρια τους απλούς πολίτες, τους πολίτες τους πιο οικονομικά δύναμους που είναι συνεπέστατοι στις υποχρεώσεις τους. Το δεύτερο είναι η εκκρεμότητα που υπάρχει με τους εργαζόμενους, κύριε Παπαδιώτη, άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Εδώ θα ομολογήσω ότι είναι ένα θέμα που έρχεται από το παρελθόν, κυρίως μετά την ψήφιση των μνημονιακών νόμων. Ξέρετε, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδατος ήταν επιχειρήσεις ιδιωτικές, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Κοινοφελείς επιχειρήσεις με μοναδικό μέτοχο το Δήμο, την πολιτεία μας, αλλά με μία ευελιξία στην διαχείριση για να είναι πιο αποτελεσματικές. Είχαν διαμορφώσει την περίοδο από το 80 και μετά, γιατί δημιουργήθηκαν με νόμο πρωτοποριακό νόμο, που λειτουργήσε αυτά τα χρόνια και πραγματικά δημιουργήσε ανύπαρκτες υποδο... μέχρι τότε υποδομέ περιβαλλοντικού ενδιαφέροντο για, την... για, τη... χώρα μα και για τι πόλει μα. Ήταν ανύπαρκτο το σύστημα αποχέτευση. Ξέρετε ότι η λίμνη ήταν ο όλων των λιμάτων. Καταλαβαίνετε τη σημασία τη δημιουργία τη δημοτική επιχείρηση ίδρυφη αποχέτευση για τα Γιάννα και αντίστοιχα για τις άλλες περιοχές. Λοιπόν, διαμόρφωσαν οι εργαζόμενοι ένα κλαδικό μισθολόγιο τα προηγούμενα χρόνια. Σε μία περίοδο που δούλευαν με ίδιο οικονομικά κριτήρια, δεν ήταν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, ήταν υπάλληλοι μια εταιρεία. Δεν είχαν τα πλεονεκτήματα που είχαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, είχαν άλλα πλεονεκτήματα, διεκδικούσαν καλύτερε αμοιβέ και πετύχαιναν συλλογικέ συμβάσει ομολογουμένω ζηλευτέ για τα δεδομένα του δημοσίου. Ξαφνικά, το 2011, στην οικονομική κρίση που το κράτος αναγκάστηκε να πάρει μέτρα, άρχισαν οι περικοπές. Το 11 περικοπές, το 12 περικοπές, το 13 περικοπές. Μέχρι τότε δεν είχε διευκρινιστεί ποιο είναι το καθεστώς των ΔΕΙΑ. Είναι δημόσιο, πρέπει να αμείβονται σύμφωνα με το δημόσιο ή είναι επιχείρηση. Υπήρχαν διάφορες ερμηνείες και συγκρούμενε δικαστικές αποφάσεις για αυτό το θέμα. Να σας πω μόνο ότι το 2017 η προσφυγή των εργαζομένων στη ΔΕΑ Ιωαννίνων έγινε αποδεκτή και αποφασίστηκε ότι καλώς πληρώνονται με το κρατικό της μισθολόγιο γιατί δεν είναι δημόσιο. Αυτό ήταν η πρωτόδικη απόφαση η οποία το 2021, όπως και σε όλη τη χώρα, κατέληξε τελικά ότι η ΔΕΑ από το προηγούμενο καθεστώ των συλλογικών συμβάσεων πέρασε πλέον στο ενίο μισθολόγιο. Αυτό δημιούργησε μια ασφικτική κατάσταση. Με τι δικαστικέ αποφάσει και με τι αλληλοσυγκρουόμενε ερμηνείε από τα δικαστήρια, συνέχιζαν οι υπάλληλοι, καλή την πίστη, να πληρώνονται με το προηγούμενο καθεστώ. Με περικοπέ, βέβαια, όπω όλοι, mm -hmm. είχαν ε, το διάστημα 11, 12, 13. Και ξαφνικά καλούνται σήμερα και καλούμαστε και εμεί ω διοίκηση να δούμε τι κάνουμε για αυτά τα χρόνια από το 2013 μέχρι το 2023. Είναι 10 χρόνια που αυτό σημαίνει ένα τεράστιο αν τελικά. Γιατί μέχρι σήμερα η ερμηνεία είναι ότι πρέπει να. Επιστρέψουν τα χρήματα. Επιστραφούν. Δεν είναι τόσο καθαρό. Ούτε έχει γίνει ακόμη σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας μας, γιατί, ξέρετε, ένα μεγάλο ποσοστό των υπαλλήλων δικαιολογημένα πίστεψαν την αρχή που λέει αυτά δικαιούστε, αυτά παίρετε». Πώς ξαφνικά μετά από 10 χρόνια θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που δεν τα έχουν. Και δεν είναι λίγα τα χρήματα, κύριε Σταύρου. Αυτά τα 10 χρόνια, ενδεχομένως και παραπάνω, υπολογίζεται ότι πρέπει να επιστρέψουν πάνω από 50.000, ενδεχομένως και παραπάνω, χρήματα ο κάθε εργαζόμενος. Μέχρι στιγμή. Το θέμα δεν έχει λυθεί, ούτε νομικά ούτε πολιτικά, υπάρχουν σε άλλες α, περιοχές προσφυγές των εργαζομένων α, κατά αυτής της ερμηνείας, υπάρχουν καταλογισμοί σε κάποιες άλλες περιοχές που τα δικαστήρια μέχρι σήμερα δεν τους αποδέχτηκαν, άρα ακόμη είμαστε σε μια νομική και πολιτική σύγχυση. Θα το δούμε, είναι σε εξέλιξη γι' αυτό, είναι αυτά που κληρονομήσαμε και οφείλουμε να τα διαχειριστούμε, θα τα διαχειριστούμε με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο, γιατί χωρίς έμψυχο δυναμικό, κανένας οργανισμός δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός. Αν δηλαδή δεν υπάρξει αυτό που λέμε εργασιακή ειρήνη, ασφάλεια στους εργαζόμενους, ασφάλεια απέναντι σε κάποια θέματα, δεν μπορούν να έχουν την απόδοση που θα εφέλαμε και εμείς και κυρίως οι πολίτες. Στόχος μας λοιπόν είναι να δώσουμε λύση σε αυτό το θέμα, δεν, περνά, δεν είναι στο χέρι μας. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα της κυβέρνησης και των ελληνικών δικαστηρίων. Ελπίζομαι ότι και αυτό το ζήτημα θα το αντιμετωπίσει σε σωστή κατεύθυνση η κυβέρνηση και θα προβεί στις ανάλογες ρυθμίσεις έτσι ώστε τα νέα σχήματα, όποια και αν είναι αυτά και ευχόμαστε να είναι στην κατεύθυνση που εμείς προτείνουμε, να ξεκινήσουν από το μηδέν καθαρά Χωρί με πιο σφιχτή διαχείριση, με πιο λελογισμένη διαχείριση για να επιτελέσουν το κρίσιμο κοινωνικό έργο που επιτελούν μέχρι σήμερα. Και ποιο είναι αυτό, η διαχείριση του πιο πολύτιμου φυσικού χώρου τώρα χώρα, που είναι το νερό. Και κλείνω με μία παρένθεση. Τόση ώρα μιλάμε για το 12% του νερού που υπάρχει στη χώρα μα. Για τη διαχείριση του 12%. Ξέρετε ποιο είναι το υπόλοιπο 88%, περίπου 90%. Το αρδεύσιμο νερό. Που εκεί υπάρχουν σπατάλε, τεράστιε σπατάλε. Είχα τη χαρά να ακούσουμε εξαιρετικέ εισηγήσει στην Κρήτη από ειδικού επιστήμονε για το ζήτημα τη κατασπατάληση των υδατικών πόρων για τη γεωργία. Που μπορεί και μάλιστα είναι θεσμοθετημένη από το Υπουργείο Γεωργίας. Δηλαδή, με στοιχεία οι επιστήμονες έδειξαν ότι μόνο με το 1 τρίτο έως 1 τέταρτο των προβλεπόμενων από το Υπουργείο Γεωργίας πόρων για άρδευση μπορεί να έχουμε καλύτερα αγροτικά αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν το 80% του κρίσιμου αυτού πόρου των αρδεύσιμων νερών δεν υπάρχει πρόβλεψη. Έρχεται η αυτοδιοίκηση, το σχέδιο νόμο που προτείναμε, να βάλει και αυτή τη διάσταση. Και καλεί την κυβέρνηση γιατί η κυβέρνηση έχει την ευθύνη, κύρια ευθύνη διαχείριση των υδατικών πόρων και την ευθύνη απέναντι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το νερό είναι σε έλλειψη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Φέβαια. Απαιτεί διαχείριση σοβαρή στο από τον Στο σύνολό του. Άρα λοιπόν να νομοθετήσει, όχι μόνο για το 10% που είναι το νερό, το πόσιμο, το οποίο είναι, προσέξτε, είναι οικονομικά ελκυστικό επιχειρηματικά. Οφείλω όμω να πω ότι σε όσες περιοχές του πλανήτη η διαχείριση του νερού πέρασε σε εταιρείε, ο πολίτης στενάζει και οικονομικά και ποιοτικά. Οι πιο εύρωστες οικονομικά πόλεις στον κόσμο, η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, που έχουν σε πολλούς τομείς ιδιωτικέ επιχειρήσεις, έχουν να εξυγχρονίσουν τα δίκτυα ίδρευσης πάνω από 100 χρόνια με ολέθρια αποτελέσματα πάνω στην ποιότητα του νερού. Ε, Και θέλω να, να κλείσω με αυτό. Ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, κύριε Παπαδιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.